Σήμερα θα πιέσω. Αυτό που συμβαίνει εδώ στο φουαγέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης είναι κάτι συγκλονιστικό. Από την πρώτη στιγμή που βγάλαμε μια ανακοίνωση ότι εδώ στο φουαγέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης 24 ώρες του 24ωρο, κάθε μέρα της εβδομάδας θα δεχόμαστε ανθρωπιστική βοήθεια, συμπολίτες μας, απλοί πολίτες, επιχειρήσεις, σχολεία, έφεραν αυτό το υλικό, το τόσο πολύτιμο υλικό, ξηρά τροφή, κλινοσκεπάσματα, φάρμακα, ακόμα και τροφή για κατοικίδια, για αδέσποτα, έτσι ώστε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Γέμισε, όπως βλέπετε, όλος αυτός ο χώρος. Στερέψαμε από χαρτοκιβώτια, περιμένουμε χαρτοκιβώτια για να μπορέσουμε να συσκευάσουμε και από τη μια πλευρά να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που έφεραν αυτό το υλικό, όλους τους εθελοντές που δουλεύουν νυχθημερών έτσι ώστε να γίνει αυτή η συσκευασία. Το παγκεντάρισμα έχει τελειώσει σχεδόν από όσα έχουμε μαζέψει τις προηγούμενες 6 μέρες. Σήμερα θα αποστείλουμε σε συνεργασία με την ΠΕΔ και την ΚΕΔΚΕ στο περίπτερο 2 της Διεθνούς Εκθέσεως, νομίζω 4 έως και 5 φορτηγά από το Δήμο, τα οποία έχουμε βάλει από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Με ευθύνη της Περιφέρειας και της ΚΕΔΚΕ θα πάνε στις πληττόμενες περιοχές και τις επόμενες αμέσως ημέρες, που πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ περισσότερα πράγματα εδώ, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να έρχονται τα σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα σχολεία του Δήμου μας, και είναι πολύ συγκινητικό, αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό, έχουν δείξει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, μικρά παιδάκια, οι δάσκαλοι, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, όπως επίσης και δεν έχουν έρθει πολλές από τις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να έρθουν να βοηθήσουν μέσω του Δήμου μας στις πληττόμενες περιοχές. Είναι όλα ρούχα? Ναι. Αλέξη, μπορείς να πες σου γιόμαστε αυτά.